με τα δύο γκολ τα οποία πέτυχα, έθεσα τον αριθμό στα τερματίδια, τον αριθμό στην 29 και κατέκτησα το τρίτο κάρτινο παππού στην Ευρώπη. Και βλέπω λοιπόν εδώ φίλους μου, παλιούς μου συμπαίκτες, οι οποίοι εκείνη την ημέρα έκανα το παν για να ανακοπήσω να σκοράρω και τους οποίους ευχαριστώ. Coach εδώ δεν έχει ούτε ποδόσφαιρο ούτε μπάσκετ, εδώ έχει μια μεγάλη ιστορία. Μας κάνει εντύπωση που είσαι εδώ. Καταρχήν είμαι φίλος με τον Νίκο, μας συνδέουν οι Ολυμπιακές μας καταβολές. Εμένα οι παιδικές μου αναμνήσεις είναι από μεγάλα γκολ και μεγάλες επιτυχίες, ερχόμενος από παιδί στο Καραϊσκάκι. Και η πρόσκληση που μου έστειλε για να έρθω εδώ με χαροποίησε πάρα πολύ, το έκανα με μεγάλη χαρά. Εγώ λέω ότι είμαι τυχερός, φαντάζομαι και εσύ ότι τον μην είδαμε να παίζει στο γήπεδο, γιατί κάποιοι άλλοι δεν τον πρόλαβαν και έχασαν πολλά. Ναι, ναι, εγώ τον έχω δει πολλά και προφανώς και εσείς. Αλλά τα παιχνίδια που ανέφερε ο Νίκος με τον Άγιαξ στην Μπενφίκα τα θυμάμαι σαν χθες. Και μετά από 40 χρόνια ο κόσμος το θυμάται και ήρθε εδώ, είναι ένα μήνυμα αυτό για κάποιους αθλητές γενικά. Είναι πολύ σημαντικό ο σύλλογος να τιμά τις αξίες, τους θρύλους του και βέβαια βλέπω και πολλά νέα παιδιά που κάτι θα έχουν μάθει από τις μεγαλύτερες. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Το περίμενες? Εντάξει, τουλάχιστον ο κόσμος αναγνωρίζει, όχι το αν ήσουν καλός προσφερειστής, αυτό είναι υποκειμενικό. Τουλάχιστον για την αγάπη προς την ομάδα που πάλι μου στο παρελθόν μου είχε δοθεί δυνατότητα να πάω σε Ολεμά, δεν το έκανα γιατί... Και το λέγει η καρδιά σου. Εννοείται. Εγώ, ο Μπατζόκας, όλοι αυτοί που είναι σήμερα εδώ λέμε είμαστε τυχεροί που είδαμε Νίκο Αναστόπουλο. Κάπως έτσι δεν είναι, δεν γράφεται η ιστορία. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Αυτό το αναγνωρίζει, το είδε ο κόσμος και γι' αυτό, επειδή ο κόσμος πάντα έχει το αλόφητο κριτήριο, αναγνωρίζει και κρίνει. Η καρδιά σου τι λέει μέσα σε αυτόν τον κόσμο εδώ? Εντάξει, η αγάπη και η εκτίμηση που υπάρχει στον κόσμο του Ολυμπιακού είναι δεδομένο, είναι γνωστή, γιατί μαζί έχουμε περάσει στιγμές σε ένδοξο παρελθόν φοβερές. Και αυτό το πράγμα σε σημερινή γιορτή, θα έλεγα, μου δόθηκε η ευκαιρία να δω παλιούς μου συμπαίκτες, με αυτούς που έπαιξα εκείνη την εποχή, με ανθρώπους, έτσι, με φίλους μου παλιούς, και μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα σε αυτή τη γιορτή να χαρούμε όλοι μαζί. Θέλω να σου κάνω αυτή η φωτογραφία με το σελφάκι με τη Λάρισα, ναι, στα Γιάννενα, ναι, έτσι. Ναι. Είναι, έχει σημασία που είναι εδώ πέρα, γιατί είναι ένα από τα καλύτερα. Ναι, είναι ένα από τα καλύτερα, αλλά αυτά τα δύο έργα είναι ενός φίλου μου, ο οποίος όταν έπαιζα μπάλα, με ζωγράφησε σε δύο αυτές τις φάσεις. Και εσύ ζωγράφησες στο γήπεδο, για να πατήσεις. Ας πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Κοκό, τον γνώρισες, έπαιξες μαζί του, άρα είσαι και εσύ από τους τυχερούς μάλλον, Όπως το είπες, και πολλά χρόνια κιόλας έπαιξα μαζί με τον Νίκο. Είμαι τυχερός που τον είχα συμπαίχτη μου και μάλιστα έχουμε κάνει και παρέες και έξω. Ο Νίκος για τον Ολυμπιακό είναι ένα μεγάλο όνομα. Έχει αφήσει την ιστορία του, είναι ανεξίτηλη. Είναι από τους σκόρερ που δεν ήξερες πως θα σκοράρει. Δηλαδή μπορούσε να σκοράρει με όλα τα μέρη, ναι, με όλο τον τρόπο. Ναι, για μένα είναι πολύ σωστή αυτή η πρωτοβουλία του Ολυμπιακού να τιμήσει αυτόν τον υπέροχο σκόρερ που είναι και Ολυμπιακός, και χαίρομαι πάρα πολύ και με μεγάλη μου χαρά ήρθα σε αυτή την εκδήλωση να τιμήσω το φίλο μου και συμπαίκτη μου.
Ευχαριστώ πολύ. Πέτρο, είσαι καθυστερημένα. Νομίζω ότι το άκησε μετά από 40 χρόνια. Αυτή την ξεχωριστή μέρα ο Νίκος την άκησε, έτσι. Ο Νικόλας αξίζει κάθε ενέργεια που πρέπει να γίνει από την ομάδα του. Ευτυχώς, έστω και καθυστερημένα, ο κύριος Μαρινάκης τιμάει σήμερα με την αναμνηστική αυτή φανέλα τον Νικόλα για τη μεγάλη του προσφορά στον Ολυμπιακό. Έγραψε και γκολ και χαρακτήρα και γενιές μεγάλες ήταν με τον Νίκο. Νομίζω όλα αυτά τα βάζουμε στο τραπέζι και λέμε ήταν ένας από αυτούς που έκαναν τη διαφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Βεβαίως έκανε τη διαφορά και μπορώ να πω και κάτι, ότι ο Νικόλας ήταν Ολυμπιακός από τότε που έπαιζε στον Πανιόνιο και έχω πάρα πολλά στοιχεία για αυτό που λέω τώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πω κάτι. Είμαστε με την εθνική ομάδα σε ένα ξενοδοχείο και εκεί έκανε πλάκα στους Αριανούς που παίζαν την Κυριακή με τον Ολυμπιακό και τους έλεγε «Μαγκάκια, μην κατεβείτε στο Πειραιά, είσαστε χαμένοι». Τόσο Ολυμπιακός ήταν. Κοίτα, πρώτον ήρθαμε σήμερα όλοι παλέμαχοι να τιμήσουμε έναν μεγάλο σεντερφόρ. Είναι ένα εξαιρετικό άνθρωπο. Εγώ είχα την τιμή και τη χαρά να είμαι συμπαίχτης και στον Ολυμπιακό που πήραμε το πρωτάθλημα, έτσι στα πέτρινα χρόνια, και στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι τέτοιο σεντερφόρ δύσκολα να ξαναβγεί. Μιλάμε για έναν παίχτη διορατικό, τεχνίτη, παρόλο που είχε ξεκινήσει από τον Πανιόνιο έξω δεξιά. Έτσι, μετά έπαιξε σεντερφόρ και νομίζω ότι είχε όλα τα στοιχεία να παίξει και πιο νωρίς στην Ευρώπη. Όπως έπαιξε στην Αβελίνο, αλλά αν είχε πάει πιο νωρίς, νομίζω ότι θα είχε κάνει μεγάλη καριέρα και στην Ευρώπη. Νομίζω ότι το δικαιούται αυτό να το τιμήσει ο Ολυμπιακός, έτσι. Νομίζω ότι αξίζει μια τέτοια τιμή και συγχαρητήρια και στον Πρόεδρο και στον Ολυμπιακό, έτσι, που αναγνωρίζει και σέβεται ένα μεγάλο striker. Ταγί, είμαστε και εγώ και εσύ τυχεροί που τον ζήσαμε. Που ήταν το πιο μεγάλο σεντρεφόρ του Ολυμπιακού. Άλλο λέω. Έλληνα σεντρεφόρ. Από όλους αυτούς εδώ μέσα είμαστε εμείς από τους τυχερούς. Ναι, είμαστε πολύ τυχεροί. Τι είχε ο Νίκος? Είχε το γκολ, την τρίπλα, την ταχύτητα, το που είναι Ολυμπιακός. Δεν αμφιβάλλει κανείς, δεν το αμφισβητεί κανείς. Τον αγαπάω πολύ. Τον Παναθηναϊκό τον είχε, να μην πω τη λέξη, πελάτη. Θυμάμαι ένα παιχνίδι που είχαμε χάσει τη λεωφόρο να μην δέσει στο κύπελο και χαιρίσαμε 4-0 με 3 γκολ δικά του. Τα δύο γκολ στο Ολυμπιακό στάδιο με τον Άκη Αξι παράταση ήταν. Τα θυμάσαι, Κώστα. Τι να πρωτοθυμηθούμε, παιδιά. Συγκινούμε δεν μπορούσα να φανταστώ μικρό στην εξέδρα επάνω εκείνα τα χρόνια και τώρα να έχω έρθει σε σημείο να μιλάω μαζί του. Δεν το πίστευα ποτέ. Για μένα είναι, τον έχω ίνταλμα, τον έχω Ολυμπιακό πάνω απ' όλα και είμαι συγκινημένος πολύ. Ευχαριστώ. Το εύχομαι να τα κατοστήσει και καταρχήν είναι και πρώτο σκόρερ στην Εθνική Ελλάδος, στον Ολυμπιακό. Μάλιστα, μπράβο του, παιδιά, είμαι πολύ συγκινημένος. Ευχαριστώ πολύ. Πέτρο, είμαστε από τους τυχερούς και οι περισσότεροι από εδώ πέρα που ζήσαμε ένα τέτοιο μεγάλο σκόρερ, έτσι. Και εσύ ακόμα και τυχερό, δεν είχε συμπαίκτη. Τεράστιος παίκτης, πολύ μεγάλο σκόρερ. Νομίζω ο καλύτερος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Μπορούσε να σκοράρει με το πιο πιθανό και το πιο απιθανό τρόπο, έτσι. Έπαιζε μόνος του, με κεφαλιά, με ψαλιδάκια. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά τότε εποχή, νομίζω, νούμερο ένα στον Ολυμπιακό. Του αφήσουν συγχαρητήρια για την τελετή και την ΠΑΕ φυσικά που τον βοήθησε. Και νομίζω τέτοιες βραβεύσεις νομίζω δικαιώνουν το τίτλο του Ολυμπιακού σε μεγάλο σύλλογο και θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Εγώ δεν θα ξεχάσω και φαντάζομαι εσύ περισσότερο το τελευταίο μάτς με τη Δόξα Δράμας 3-1 που όλοι δεν δίναν πουθενά αλλού την πάρα εκτός από τον Αναστόπουλο να βγει πρώτο σκορ. Μας απογοήτευσε. Έχασε το πέναλτι, αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν μεγάλη απογοήτευση. Αλλά πάση περιπτώσει αυτό είναι κάτι που μένει. Και συγχαρητήρια βέβαια γιατί και δεύτερο σκορ στην Ευρώπη τα δύσκολα χρόνια και όχι τώρα που θεωρούν πολύ πολύ εύκολα να σκοράρεις. Έχει ξαναβγεί τέτοιο σκόρερ σαν τον Νίκο Αναστόπουλο, αν θες και το Θωμά Μαύρο, το Δημήτρη Σαραβάκο, έχουν βγει τέτοιοι σκόρες στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια? Ήταν τεράστιες σκορικοί αιτρείς, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι ο Νίκος είχε και το ένα εναντίον ενός, πήγαινε πάντα στον αντίπαλο, έπαιζε εξτρέμ, με βγαίνει έξω, δημιούργησε μόνος του και στους υπαίκτες του. Θεωρώ ήταν
ένα πιο πλήρες πακέτο σεντερφόρ και νομίζω αυτό εμείς που τονίσαμε από κάτω το ξέρουμε και το αντιλαμβανόμαστε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και ένας ποδοσφαιριστής που έπαιξε στο Ιταλικό πρωτάθλημα εκείνη την εποχή. Μεγάλη επιτυχία έτσι. Δύο ξένοι πέραν στο το πρωτάθλημα τα ξένα και πήγε ήταν ένας Έλληνας. Νομίζω τεράστια επιτυχία. Παίξαμε ένα φιλικό το 86-87 με τον Παναγούλια στο Αβελίνο, κερδίσαμε 1-0. Αλλά σίγουρα ήταν τεράστια επιτυχία για τον Ολυμπιακό, για τον ελληνικό ποδόσφαιρο και βέβαια και για τον ίδιο. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Χριστό, νομίζω ότι τάξιζε ο Νίκος έτσι μετά από τόσα χρόνια μια τέτοια εκδήλωση προς τιμή του. Αν και θεωρούμε άτυχος εγώ, γιατί δεν είχα την τύχη να παίξω μαζί του συμπαίκτες. Γιατί όταν ήρθε από τον Πανιόνιο στον Ολυμπιακό, έγινε η ανταλλαγή και εγώ πήγα στον Πανιόνιο. Για μένα να είχα παίξει μαζί του. Τι ήταν ο Νίκος Αναστόπουλος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Κοιτάξτε, πολλοί έχουν διαφορετική άποψη πάνω. Εγώ για μένα είναι από τους τρεις πιο σπουδαίους center for της Ελλάδας που περάσανε. Από τον Ολυμπιακό είναι ανάμεσα δύο άτομα ήταν πιο σπουδαίοι εγώ. Ο Γιώργος ο Σιδέρης και μετά είναι ο Νίκος. Η άποψή μου είναι αυτή. Μπορεί άλλοι να διαφωνούν, αλλά άφησε το στίγμα του στον Ολυμπιακό και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι η ανταμοιβή που αυτή τη στιγμή από το φύλαθρο κόσμο είναι η ανταμοιβή αυτή τη στιγμή από όλο αυτόν τον κόσμο για όλα αυτά που έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ. Παναγιώτη, νομίζω τάξησε. Έστω και καθυστερημένα, καλή αργά παρά ποτέ, ο Νικόλας έπρεπε να έχει τη δική του μέρα. Σίγουρα Νικόσα μου και νιώθουμε βαθιά συγκινημένος που ο Νικόλας δέχεται αυτή τη τιμητική διάκριση σήμερα εδώ. Είναι ο παίκτης που θαύμαζα πάντα. Τον έχω παίξει και αντίπαλο. Και αφού μου κάνεις αυτή την πάσα, όταν είχες αντίπαλο τον Αναστόπουλο, τι έλεγες? Το φοβόμουν πάρα πολύ και μάλιστα η αιτία που σταμάτησα το ποδόσφαιρο είναι ο Αναστόπουλος. Γιατί? Έκανε μία σέντρα από δεξιά μέσα εδώ με το Πανιόνιο, ακριβώς στο πέναλτι. Και έτοιμος ο Μωραϊτέλης να την βάλει γκολ και έφυγα σαν καμικάζι και έπεσα πάνω του, την έρχεται να την βάλω και με δίνει μία στον αέρα, δεν το ήθελε βέβαια. Και από τότε αρχίσει το πρόβλημα με το γόνατό μου και σχεδόν σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ πολύ.